Καλησπέρα και από μένα. Θεωρώ ότι παίζαμε με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Είχα ήδη εικόνα από το πρώτο μάτς. Ποδοσφαιρική ομάδα. Πρώτο φαβορή για άνοδο. Μια φυσιολογική ήταν και νομίζω ότι το σκορ μας αφήνει μια πίκρα. Είχαμε μια καλή εικόνα νομίζω μέσα στο κήπεδο. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια των παιδιών. Νομίζω ότι κάποια λάθη δεν μας άφησαν να είμαστε ακόμα στο παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι τα μάτς που μας ενδιαφέρουν απόλυτα είναι τα μάτς που έρχονται. Και σίγουρα το μόνο που μας πρέπει να κρατήσουμε από αυτό το μάτς είναι μια καλή εικόνα ποδοσφαιρική. Ότι δεν ήρθαμε να κλειστούμε, να δημιουργήσουμε προβλήματα, να παίξουμε ένα σωστό ποδόσφαιρο. Αυτά. Καλή πορεία στην ομάδα του Βόλου. Και εμείς έχουμε μια δύσκολη συνέχεια να παλέψουμε όλα τα μάτς. Ακριβώς αυτό είπαμε στο ημίχρονο, ότι τα πρώτα 15 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου, επειδή νομίζω ότι αν δεν δεχτούμε γκολ, λέμε, θα δημιουργήσουμε ένα άγχος στον αντίπαλο. Έτσι. Θα νιώθει και μια πίεση ότι να κοιτάει και προς τα πίσω. Αυτό το πράγμα από ό,τι είπαμε, ακριβώς μας βγήκε αντίθετα και νομίζω ότι μέσα σε 15 λεπτά τέλειωσε το μάτς. Θεωρώ ότι με την εικόνα που είχαμε μέχρι το 45, φαινόμαστε ότι στο δεύτερο είχαμε σκοπό να βγούμε να ανταγωνιστούμε το μάτς. Νομίζω μέσα σε 15 λεπτά τελειώσαν όλα. Φυσιολογικά, επειδή είναι μια έμπειρη ομάδα και έχει καλούς παίκτες, δεν συγχωρεί τα λάθη και δυστυχώς τα πληρώσαμε. Okay, the first, thank you for his words. Πρώτον απ' όλα ευχαριστεί τον κύριο για τα καλά του λόγια. But of course it's a lot of games it's so very difficult because a lot of teams has a good compact defense. Πάρα πολλά παιχνίδια είναι δύσκολα, γιατί η αντίπαλη ομάδα έχει μια συμπαγή αμυντική συμπεριφορά. And so it's very important to have two or three options for to attack. Πρέπει να έχουμε δύο και τρεις επιλογές προς την επίθεση. And immediately pay attention in defense. Και αμέσως πρέπει να προσέχουμε την άμυνα. The most important for me today. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα. After the first goal. Μετά το πρώτο goal. The mentality of the team is to continue for to get the second goal, the third. Ξεχωρίζει την αγωνιστική προσπάθεια μετά το πρώτο γκολ, την προσπάθεια των παιδιών να πάμε στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ. And this is the mentality of the Volos, this is our mentality. Αυτή είναι η δικιά μας, να στο πούμε, φιλοσοφία, ότι μετά το πρώτο γκολ θα κυνηγήσουμε το δεύτερο και το τρίτο. It's very important about in a lot of games thinking about it's so difficult to play a lot of times. Μερικές φορές είναι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολο. Είναι δύσκολα. Because the opponents has a good compact defense. Γιατί οι αντίπαλοι έχουν καλή συμπαγή αμυντική συμπεριφορά. Control a lot of details the games. Κοντρολάρουν μερικά στοιχεία και μερικές λεπτομέρειες μέσα στο παιχνίδι. But now the most important is for ready, good recovery and ready for the next game this Wednesday. Και τώρα είναι σημαντικό που να ξεκουραστούμε για να πάμε στο άλλο παιχνίδι Τετάρτη.